Θέμα χρόνου, όπως εκτιμάτε, είναι η έκδοση της ΚΙΑ, ώστε από 1η Ιουλίου να μειωθεί το κόστος ακτοπλοϊκής μεταφοράς για αγροτικά μεταποιημένα και ξενοδοχειακά προϊόντα και εμπορεύματα που διακινούνται από και προς την Κρήτη. Φορείς του νησιού εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την οριστική ένταξη της Κρήτης στο μεταφορικό ισοδύναμο, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της περιφερειακής οικονομίας του νησιού με πολλαπλά ωφέλη. Θα περιλάβει τα περισσότερα διακινούμενα αγαθά από Κρήτη προς την ηπειρωτική χώρα και τα υπόλοιπα νησιά. Και θα περιλαμβάνει και τις περισσότερες σχεδόν όλες τις επιχειρήσεις. Αυτό είναι το ευχάριστο το οποίο έχω να μεταφέρω προς τις επιχειρήσεις. Θεωρώ ότι είναι αρκετά σημαντικό. Θα κάνει τις επιχειρήσεις μας περισσότερο ανταγωνιστικές. Πείσαμε το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας να εφαρμόσει και για το δικό μας νησί αυτά που εφαρμόζονται στα υπόλοιπα νησιά της Ελλάδος. Δηλαδή, θα υπολογιστεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο το μεταφορικό κόστος των προϊόντων στη θαλάσσια μεταφορά, θα συγκριθεί με το αντίστοιχο κόστος στη χερσαία μεταφορά και θα επιδοτηθεί η διαφορά στο κόστος. Το μέτρο είναι συνολικής αξίας 50 εκατομμυρίων ευρώ και αναμένεται να δώσει όθηση στην οικονομία της Κρήτης και να τονώσει την προώθηση κρητικών προϊόντων στην ελληνική και διεθνή αγορά. Εγώ θα έλεγα έτσι ένα μέσο όρο, περίπου γύρω στο 40% θα υπάρχει μείωση στο μεταφορικό κόστος. Θα ξεκινάμε, είπαμε, από την 1η Ιουλίου, αλλά η τακτοποίηση θα γίνεται μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Υπάρχει δηλαδή ο χρόνος. Αργότερα, ανάλογα το κόστος, το δημοσιονομικό κόστος που θα προκύψει, μπορεί να εφαρμοστεί και στον τομέα των καυσίμων, καθώς και στον τομέα των μεταφορών των ανθρώπων. Την ίδια ώρα ο Μύρον Χιλετζάκης αναφέρεται στα ωφέλη που θα υπάρξουν στον αγροτικό κόσμο, επισημένοντας ωστόσο ορισμένα μελανά σημεία, τα οποία, όπως είπε, θα πρέπει να τροποποιηθούν στον επίμαχο νόμο. Εάν δεν υπάρχει αφημί κρητικό και η τιμολόγηση και η φορτωτική να είναι από αφημί κρητικό, δεν θα μπορεί να προβλεφτεί η μείωση του μεταφορικού ισοδύναμου. Ο νόμος είναι κουτσός. Και παρακάτω από κουτσός πρέπει να ξανακοιταχτεί. Με βάση τα πορίσματα της μελέτης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κατά την πιλωτική φάση διευρυμένης εφαρμογής του μεταφορικού ισοδύναμου, εκτιμάται ότι πάνω από 32.000 επιχειρήσεις από τους 20 σημαντικότερους κλάδους της περιφερειακής οικονομίας δύναται να υποφεληθούν. Εγώ για να ρίξω το κόστος παραγωγής μου από τις εισρωές πρέπει να πάρω ανταγωνιστικές πρώτες ύλες, όπως είναι τα λιπάσματα, τα φυτοφάρμακα, οι σπόροι και όλα αυτά που χρειάζομαστε για να καλλιεργήσουμε. Εάν εμένα δεν μου επιδοτήσει και τις εισρωές, δηλαδή να μου ρίξει το κοστολόγιο λιπάσματα, καύσιμα και όλα αυτά που έχω εγώ, δεν μπορώ να γίνω ανταγωνιστικός. Επομένως είναι ένας κουτσός νόμος.